Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μπλουσκάκι στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και θα είμαστε περίπου μία ώρα μαζί να έχουμε μία συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Οι τρόποι επικοινωνίας θα μπορείτε να βγαίνετε εδώ στον αέρα του Μπλουσκάκι καλώντας το 211-18-60-001, 211-18-60-001. Αφού πρώτα όμως έχετε χαμηλώσει τελείως τον ήχο της τηλεόρασής σας, δηλαδή να μην με ακούτε καθόλου από την τηλεόραση, και να με ακούτε από το ακουστικό του σταθερού ή του κινητού τηλεφώνου σας. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά. 211-18-60-001. Μπορείτε και τώρα εσείς να καλείτε και να θέτε τα ερωτήματά σας, να σχολιάσετε αυτά που θα πω εγώ ή να εκφράσετε μια άλλη άποψη. Όμως θα πρέπει να έχετε χαμηλώσει τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Στο 211-18-60-001. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι χτες είχαμε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει την πανδημία. Ακούστηκαν έτσι εκφράσεις που τη συνένεση τη συνένεση που νομίζαμε ότι υπήρχε σε θέματα έτσι τόσο σοβαρά δυστυχώς έφυγε στο δευτερόλεπτο. Η Νέα Δημοκρατία, να το πούμε έτσι, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εκμεταλλεύεται, κάνει μικροπολιτική του γεγονότος της πανδημίας και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα και δεν βοηθά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς πάμε πάρα πολύ καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, δεν τα έχετε κάνει καθόλου καλά τα πράγματα, υπάρχουν προβλήματα, χάνετε κάθε μέρα περίπου ένα μικρό χωριό. Αν δεν μπορείτε, φύγετε. Και ανέβηκαν ακόμα περισσότεροι τόνοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η πανδημία πραγματικά αρχίζει και μπαίνει σε πολύ ψηλά νούμερα. 8.500 κρούσματα. Οι ΜΕΘ αρχίζουν και πιέζονται. Υπάρχουν δεύτερες, τρίτες σκέψεις για νέα μέτρα. Εδώ υπάρχει μία τοποθέτηση της Επιτροπής και μία απόφαση, πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Ακούγονται διάφορα, ακούγονται ότι μπορεί να πάμε και σε νέα μέτρα που επιτοπλίστων θα έχει να κάνει με τους ανεμβολίαστους, δηλαδή να περιοριστεί η ζωή τους, η κοινωνική εννοώ, έτσι, δηλαδή το πώς λειτουργούν και γίνονται μέσα στην κοινωνία. Ακούγονται διάφορα και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όλα αυτά θα τα μάθουμε και θα δούμε αν και εφόσον πάρουμε και νέα μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει, λέει η κυβέρνηση, τους ανεμβολίαστους. Του τοποθετήσει τους ανεμβολίαστους και ότι όλο αυτό το κακό μπορεί να προέρχεται από τους ανεμβολίαστους. Κάποιοι μιλάνε και για να ανοίξει η υποχρεωτικότητα, να πάει δηλαδή και σε άλλα επαγγέλματα, να γίνει δηλαδή και σε άλλους τομείς. Ακούγονται διάφορα. Περιμένουμε να δούμε τις νέες εξελίξεις και τα νέα μέτρα, αν και εφόσον υπάρχουν, σε ό,τι έχει να κάνει τους ανεμβολίαστους. Ένα άλλο θέμα που ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα χθες που μίλησε, είναι ότι ενώ το έχει επαναλάβει, λέει το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, το έχω πει χιλιάδες φορές, το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές, εκλογές θα γίνουν στα 4 χρόνια. Και ένα παρασκήνιο που υπάρχει είναι ότι και εφόσον φύγαν οι κάμερες όλα αυτά, λέει καταλαβαίνω την αγωνία σας, καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχετε, καταλαβαίνω ότι θέλετε να δρομολογήσετε καταστάσεις, δεν είναι στις προθέσεις να κάνω εκλογές πριν τα 4 χρόνια. Δηλαδή μόλις κλείσει το 23 δηλαδή. Αυτά υπόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι βουλευτές, κάποιοι πιστέψαν, κάποιοι είπαν ότι έχουν και δεύτερες σκέψεις στο μυαλό τους. Λέει, εμείς θέλουμε το χρόνο για να ετοιμάσουμε την προεκλογική περίοδο. Τους διαβεβαίωσε ότι εμείς δεν είναι η πρόθεσή μου στο μυαλό μου μέσα να πάμε για εκλογές. Από εκεί και μετά να πούμε ότι η κατάσταση έξω είναι, να το πω έτσι, όποιος πιο ήπια μπορώ, δεν είναι και η καλύτερη. Δεν είναι και καλύτερη. Εγώ στις βόλτες που κάνω εκεί, κοινωνώ εκεί, προχωράω μέσα στην κοινωνία, δεν τηρούν τα μέτρα, δεν τηρούν τις αποστάσεις. Συζητιέται το μέτρο να ξαναέρθει υποχρεωτική μάσκα στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς χώρους, ίσως να περιοριστούν οι όρθιοι, δηλαδή τα παλιά μέτρα, ίσως κάποια από αυτά τα ξαναφέρουν. Το θέμα είναι ότι από τη μία έχουμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε και ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν. Ακούγονται κάποιες φωνές να κάνουν και αυτοί ένα rapid test τη βδομάδα. Αυτό λέει μπορεί να είναι δωρεάν. Η αλήθεια είναι ότι και αυτοί μεταδίδουν και νοσούν. Άρα
Είχα πολλούς φίλους εγώ που είχαν κάνει εμβόλιο και μου λέγανε είμαι COVID-free. Δεν υπάρχει αυτό το COVID-free. COVID-free δεν είναι κανένας COVID-free. Αυτά ακούγονται. Είναι, θα ήθελα και την άποψή σας σε ό,τι έχει να κάνει αυτή την τοποθέτηση που έκανα εγώ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Το νέο lockdown είναι, λέει, εκτός από το τραπέζι των προτάσεων. Τα κρούσματα είναι πολλά. Ένα νέο lockdown θα ήταν ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Από την άλλη, η οικονομία νομίζω ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Αυτό που εγώ εκλαμβάνω κάνοντας βόλτες εκεί στη δική μου, στα δικά μου τα μέρη, βλέπω ότι τα μαγαζιά δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβιώσουν. Οι συνταξιούχοι ορίονται, φωνάζουν, γιατί να καταλάβετε ότι ένας συνταξιούχος που παίρνει παραδείγματος χάρη ένα χιλιάρικο, αν πούμε ότι μεσοσταθμικά η κρίση το έχει πάει 15, 20, 25%, καταλαβαίνετε ότι αυτός αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις που, από ό,τι μου λένε και οι ίδιοι στο γραφείο που έρχονται, ότι στις 15, στις 20 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Η ενεργειακή κρίση, αυτή όπως έχει βαφτιστεί έτσι, ενδεχομένως να παρασύρει και κάποια προϊόντα που να, πέρα από την αύξηση, να δούμε ότι είναι και λίγο δύσκολο να έρθουν, είναι μεγάλα τα μεταφορικά κόστη. Εδώ μπορεί να έρθει κάποιος και να πει ότι ρε παιδιά, αν και εμείς σαν χώρα είχαμε τη δυνατότητα να παράγουμε κάποια προϊόντα, τουλάχιστον για τους Έλληνες, ίσως θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Έχουμε ταυτόχρονες κρίσεις. Παρουσιάστηκαν κάποια δείγματα και χολέρας, δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, βλέπω ότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχει το άμεσο αντίκτυπο, που στην οικονομία. Έχουμε 1,5-2 μήνες περίπου, 1,5-2 μήνες περίπου μέχρι να τελειώσει αυτός ο χρόνος. Οι τράπεζες αρχίζουν και πιέζουν πολύ. Το 2022 θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια. Είναι υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη, που περιμένουμε και αυτές να βγουν οι αποφάσεις, οι οριστικές, να δούμε τι γίνεται. Είναι τα δάνεια στο Ελβετικό που και αυτά είναι παγωμένα. Είναι οι προσφυγές των συνταξιούχων. Είναι θέματα ανοιχτά. Έχουμε 3.500 τουλάχιστον πληστηριασμούς μέχρι 31/12. 3.500 πληστηριασμούς. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι έχουμε 3.500 πληστηριασμούς. Αρχίζει και δείχνει ότι υπάρχουν λίγα εργαλεία, ελάχιστα εργαλεία κάποιος αμέσως ο κύριος Ζαχαρίας, να αποτρέψει τον πληστηριασμό. Και το σημαντικότερο εργαλείο που δεν έχει ο Έλληνας είναι δεν έχει τα λεφτά. Άμα δεν έχει τα λεφτά, είπαμε υγεία, ελευθερία, χρήμα. Άμα δεν μπορεί, αν θέλει κάποιος να πληρώσει το δανείο του, αλλά δεν μπορεί, δύσκολα πράγματα. Για πάμε στο πρώτο φίλο, τον κύριο Ζαχαρία, παρακαλώ. Γεια σας σε εσάς και όσους είναι γύρω μας και μας ακούνε. Θα ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια και εσείς θα μου πείτε τη γνώμη σας. Πριν όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε κάνει εμβόλιο η σύζυγός μου. Είμαστε ανθρώποι μιας κάποιες ηλικίες. Η υγεία της σύζυγου μου είναι από αυτούς τους ανθρώπους όπου τους χαρακτηρίζουμε με σιδερένια υγεία. Το βράδυ, επειδή είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν ήταν τρομακτικά για μένα, που δεν είμαι γιατρός. Και προσπάθησα να ζητήσω τη γνώμη ενός γιατρού, ενός νοσοκομείου, οτιδήποτε. Πάλεψα, προσπάθησα και εγώ δεν ξέρω τι έκανα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω, να μου πει κάποιος, δε παιδί, ξέρω εγώ τι, δώσε μια ασπιρίνη ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι και το εξής. Επειδή ομολογουμένως έπεσα σε μια κατάσταση πολύ άσχημη, είναι κάπου 20-25 μήνες όπου το ένα θέμα της υγείας έρχεται πάνω στο άλλο, πολύ σοβαρά θέματα, μέχρι που πριν ένα μήνα έκανα bypass τριπλό. Οπωσδήποτε λοιπόν σε κάποιο σημείο όπου θέλω να κάνω το εμβόλιο, αλλά χρειάζομαι και τη γνώμη ενός ιατρού, ο οποίος να είναι εξειδικευμένος, γιατί μου συνέβη το εξής, το αφήνω χωρίς να πω πού, τι κλπ. Μπήκα σε ένα ιατρείο για να ζητήσω κάτι. Και εκείνο έγραφε τη στιγμή ο γιατρός και του λέω και εγώ μια και έγραφε. Γιατρέ μου, του λέω να κάνω το εμβόλιο. Και γυρίζει χωρίς να με δει, ψηλός είμαι, κοντός είμαι, τι είμαι εν πάση περιπτώσει. Και γυρίζει και μου λέει, άργησες μου λέει, δεν το έκανες. Ο
Όταν λοιπόν σε κάποιο σημείο εγώ προσπαθώ και λέω να το κάνω το εμβόλιο, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικευμένος, ένας γιατρός, ο οποίος γνωρίζει, να μου πει την άποψή του. Ξέρεις, θα το κάνεις εφόσον κάνεις αυτή τη δίαιτα ή θα πάρεις βοηθητικό εκείνο το φάρμακο. Λοιπόν, μέχρι εδώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω, γιατί θα έχει βγει πολύ κόσμος και θέλω να προλαβαίνω να απαντώ, η πρώτη συμβουλή που μπορώ να δώσω εγώ είναι να ακούσετε τον οικογενειακό σας γιατρό. Αυτό που λέει η κυρία Νεμοδουρά. Να ακούσετε τον οικογενειακό σας γιατρό, να το συζητήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό. Τώρα, για το ότι εσείς προσπαθήσατε να βρείτε κάποιες πληροφορίες και κάποιος δεν απαντούσε, είναι λυπηρό το γεγονός. Το κράτος θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και τουλάχιστον σε θέματα υγείας να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί να παίρνει ο πολίτης μια πρώτη πληροφορία. Αυτό είναι το σχολείο μου. Πάμε, κυρία ή κυρία. Πάμε στην επόμενη φίλη. Η κυρία Ειρήνη, παρακαλώ. Γόρι μου, τι κάνεις? Ορίστε, καλά εσείς? Μπράβο, η Τσακνή είμαι. Γεια σας, τι κάνετε? Τι καλά, γόρι μου, εσύ. Να σου πω κάτι. Επειδή στο παιδί μου έχω με οξυγόνο. Το έχω. Από εκεί δεν παίρνω τίποτα. Δεν γνωρίζω κάτι για αυτό που μου λέτε. Δεν γνωρίζω, το ρωτήσω όμως. Εντάξει, παίρνω 450. 150 δίνω στο μηχάνημα. 90 ευρώ δίνω στη βάσκα. Πού να τα βάλω, αγοράκι μου, εγώ τα υπόλοιπα. Φάρμακα το παιδιού μου, μια κατέρα, 30 ευρώ. Πού να τα βρω, είμαι μόνη μου. Χείρα είμαι, δεν έχω κανέναν. Μόνη μου παλεύω. Μάλιστα. Τι θα κάνω, παιδάκι μου, δεν θα δώσουν τίποτα? Περιμένουμε ανακοινώσεις, να δούμε αν μπορεί κάτι να γίνει. Τι να σας πω. Να πάρω τουλάχιστον τίποτα, να πληρώσω τουλάχιστον, να πληρώνω το μηχάνημα του παιδιού μου, να πάρω κάτι. Έχω ένα λεβέντι με οξυγόνο. Εύχομαι τα καλύτερα για το γιο σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για κοίτα, γόρι μου, μπας και πάρουμε τίποτα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πριν βγει ο κύριος Δημήτρης, να πω ότι κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να ξανασκεφτεί τους φτωχούς, τους αδύνατους και να κάνει μία κίνηση και να δώσει κάτι. Στους χαμηλούς συνταξιούχους, στους ανέργους. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δεν είναι όπως παρουσιάζονται, δεν είναι όλα καλά και ωραία. Εδώ υπάρχει κόσμος που δεν έχει σήμερα να βάλει κάτι στο τραπέζι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ιδίως Κερατσίνη, Κορυδαλό, Νίκαια, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί το καλάθι της νοικοκυράς είναι διαφορετικό στη Νίκαια και στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν λέμε να μην έχουν οι άνθρωποι χρήματα, να έχουν και τα έχουν δουλέψει και να έχουν τόσα και άλλα τόσα. Και ο Θεός να τους χαρίζει υγεία να τα κάνουν ακόμα περισσότερα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι συμπολίτες μας, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να φάνε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Δημήτρης, παρακαλώ. Χαίρετε, κύριε Χαλικιώτη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Αυτό που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τις πλευράς των γιατρών είναι ότι και οι ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι μπορεί να μολυνθούν με τον ιό. Το είπα πριν ένα λεπτό. Δεύτερον, ότι και οι ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στον διπλανό τους. Και νοσούν και μεταδίδουν. Τρίτον, ότι και οι ανεμβολίαστοι και οι ανεμβολιαστοί και οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν. Η διαφορά είναι ότι οι εμβολιασμένοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά. Έχουν και αυτοί μπορεί να νοσήσουν βαριά και έχουν πεθάνει εμβολιασμένοι. Αλλά έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά. Μετά από αυτά, δεν έχει έννοια να παίρνει τιμωρητικά μέτρα εις βάρος των ανεμβολίαστων η κυβέρνηση για να προστατεύσει, λέει, τους εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι είναι προστατευμένοι από το εμβόλιο. Η κυβέρνηση εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να προστατεύσει τους ανεμβολίαστους. Διότι άλλοι είναι ανεμβολίαστοι επειδή έχουν κάποιο λόγο. Άλλοι έχουν γίνει ανεμβολίαστοι επειδή είναι ανόητοι. Προστασία χρειάζονται. Εντάξει, το ανόητο δεν το δέχομαι. Και λογική. Και Δημήτρη, όπα, το ανόητο δεν το δέχομαι. Όχι το ανόητο. Το παίρνουμε πίσω. Ορίστε. Δεν είναι ανόητο. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω. Μπορεί, όχι, λέω, όχι, όχι. Μπορεί, δεν γίνεται. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν δέχομαι να πούμε τους ανεμβολίαστους ανόητους. Γιατί καταρχήν αυτή. Να πω, γιατί με ενημερώνει το κοντρόλ ότι υπάρχει μηχάνημα με οξυγόνο με 70 ευρώ που μπορεί να παράγει. Αν θέλουν κάποιες πληροφορίες, σας πάρουν εδώ στο Blue Sky. 24 ώρες που παράγει οξυγόνο, όποιος θέλει μπορεί να πάρει πληροφορίες εδώ από το Blue Sky. Αντί για το κόστος που είπατε εσείς, υπάρχει και πιο φθηνό. Λοιπόν, να πούμε κάτι να το ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε φίλοι. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι είναι το ίδιο. Όλοι είναι Έλληνες. Δεν θα τους ξεχωρίσουμε. Θα βάλουμε ανεμβολία στους εμβολιασμένους. Αριστερούς, δεξιούς. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτά τώρα? Όχι.
Όλοι είναι Έλληνες και όλους τους αγαπάμε και όλους τους σεβόμαστε. Ο καθένας έχει το λόγο του που κάνει μια κίνηση και δεν την κάνει. Υπάρχει ελευθερία και ο καθένας πράττει ό,τι ο κίνος νομίζει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο κύριος Αποστόλης ο Περιστέρη, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν ξέρω, θέλω να δω κατά την ταπεινή μου γνώμη το ενδιαφέρον της πολιτείας μας. Είναι βέβαια για την υγεία του κόσμου, αλλά ενδιαφέρεται και για τις δαπάνες. Η ανεμβολία στην Ελβετία τους λέει, παιδιά, θα πληρώσετε τις δαπάνες της υγείας σας. Γιατί απλούστατα οι ανεμβολίαστοι μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία και τα λοιπά τα κρατικά, ναι, και κοστίζουν στον Έλληνα φορολογούμενο κάποια αυτά. Έχει τεθεί δηλαδή και το θέμα οικονομικό, το οποίο δεν το απαξιώνουμε, γιατί πολλοί μιλήσανε προηγουμένως ότι έχουν ανάγκη να πάρουν φάρμακα κτλ. Λοιπόν, στην Ελβετία οι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται να πληρώσουν τα έξοδα και τις δαπάνες τη στιγμή που θα νοσήσουν. Μάλιστα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτοί οι οποίοι νοσούν, ωραία, και περιστάλλονται με τεράστιες δαπάνες, από ό,τι λέτε εσείς, οι δημοσιογράφοι τα λέτε, δεν τα λέω, ναι, δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Και κοστίζουν δισεκατομμύρια εις βάρος των φορολογουμένων. Μάλιστα, το είπατε, εντάξει, ακούστε κάτι, να κάνω μια ερώτηση. Οι οποίοι επέλεξαν, δεν τους υποτιμώ, επέλεξαν να μην κάνουν το εμβόλιο. Ωραία, το είπατε, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Δηλαδή εγώ θέτω το θέμα στην πραγματική του εικόνα. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Με ακούτε? Κάνει το εμβόλιο, αισθανόμουν ανασφαλίστη. Καλά κάνατε και το κάνατε. Λοιπόν, και καλά κάνατε. Δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο τίποτα. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Να νοσηλευτούν, γιατί αυτοί νοσηλεύονται. Μάλιστα, το είπα. Δεν του πληρώνω εγώ αυτού μου του ανεμβολία αυτού τα λεφτά. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Πόσα λεφτά παίρνει βασικό μισθό ένα εργάτη στην Ελβετία? Ένα εργάτη πόσο παίρνει βασικό μισθό? Ναι. Μάλιστα, ανάλογα την. Το ελάχιστο πόσο είναι, πόσο είναι το ελάχιστο? Δεν ξέρω το ελάχιστο. Ναι. Στην Πολωνία και στα τεστ πόσο παίρνουν. Για την Ελβετία δεν μιλήσατε, αγαπητέ φίλε. Για την Ελβετία. Είναι ανάλογη η ζωή, είναι απλούσιο κράτος κτλ. Όπως για την Ελλάδα δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά όπως παίρνουν στην Νιγηρία. Φίλε. Παρακαλώ. Αγαπητέ, για την Ελβετία δεν μιλήσατε. Μάλιστα. Πόσο παίρνει ένα κατώτερο μισθό στην Ελβετία, πέστε μου παρακαλώ. 10-12.000 το μήνα παίρνει ένα επιστήμον. Άρα τα μεγέθη είναι αναμοιβή. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μου το λες αυτό, Δραφτή? Γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε. Γιατί αρχίζετε και χρησιμοποιείτε νούμερα και λέτε εκεί είναι το άλλο. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ίδια. Και οι ανεμβολίαστοι, αγαπητέ κύριε, πληρώνουν φόρους, κρατήσεις και είναι υποχρεωμένο το κράτος να τους παρέχει τα πάντα. Πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν. Ο κύριος Γιάννης από Περιστέρη, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω ο κύριος Γαβρίλος. Μάλιστα. Χρόνια πολλά είπαμε για τη γιορτή σας προχθές, αλλά δεν μας κεραστεί και δεν μας κεράσατε τηλεοπτικά. Μας κεράσει η εφορία σήμερα. Άμα έρχοσαν το γραφείο μου, στα γραφεία μου υπήρχαν γλυκά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαβρίλο, ξέρω ότι σας αρέσει το χιούμορ, γι' αυτό το μπράβο, είπα. Μπράβο. Ξέρεις, λοιπόν, όποιος έχει χιούμορ. Σας παρακαλώ κάτι. Ναι. Όποιος έχει χιούμορ. Είναι εκτός το θέμα αυτό που έχετε βέβαια. Πήραμε κάτι αναδρομικά από τη σαν συνταξιούχος, ας πούμε, ναι. Πήραμε κάτι αναδρομικά, το 11μηνο που λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, με κάλεσε ο λογιστής μου και μου λέει ότι στις 31 12 το 21, ναι, θα δώσω 50 ευρώ, ναι, στην εφορία, ναι, και 31 πρώτου το 22, ναι, θα δω 413. Μάλιστα. Και αναμένεται ακόμα άλλη μια ταυτότητα, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα τα δώσουμε αυτά, διότι πρέπει να τα δώσουμε. Βέβαια. Αλλά τους στόχους τους δικούς μας και τα λεφτά τα υπόλοιπα, ποιος θα μας τα δώσει? Ο κανένας. Μου αρέσει, κύριε Γαβρίλο, που είσαστε ευθύς άνθρωπος και ειλικρινά με ικανοποιεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τα θέλουν να τα δώσουμε και εφάπαξ κιόλας τα λεφτά αυτά. Αφιλέ, άκου τι γίνεται τώρα. Άκου τι γίνεται. Εσύ που είσαι πολίτης, είσαι πλούσιος, δεν έχεις κανένα πρόβλημα και πρέπει να πληρώσεις. Το κράτος, όταν σου χρωστάει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όταν θα σου έλεγε, πρόσεξε, θα σου έδινε εντόκος, αυτά τα αναδρομικά, το αντίδωρο που έδωσε, θα σου έλεγα, ναι φίλε, πρέπει και εσύ να πληρώσεις την εφορία. Γέρνουν αυτά, καταλαβές. Γέρνουνε. Τα θύματα, οι συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει όλα τα μνημόνια, γέρνουνε.
Γιατί, γιατί αν σου έλεγε το, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, φίλε μου, έπρεπε να πάρεις το 12, τα πήρες το 16, είναι και αυτοί οι τόκοι, πάρ' τους. Αλλά θα μας δώσεις και αυτά, ξέρεις τι θα έλεγες τώρα, μια χαρά. Τους τόκους ποιος θα μας τους δώσει, κύριε Γαβρίλο? Τους τόκους. Ναι. Δεν είπαμε, ο κύριος κανένας. Πρέπει να πάρουμε τόκοι. Μάλιστα, κανένας, τίποτα. Όποιος θα σου δώσει πίσω και τη σύνταξη που σου πήρε, την επόμενη στιγμή θα σου δώσει και τους τόκους. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση που βγαίνει έχει το πρόβλημα να μας κοροϊδεύουν όλοι τους. Η κυβέρνηση... Να μας κοροϊδεύουνε. Η εκάστοτε κυβέρνηση βγαίνει με μια δημοκρατική διαδικασία που λέγονται εκλογές. Ναι, και για εκεί... να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν θα πω το κοροϊδεύουν τον κόσμο, εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Τώρα, αν το και πρόγραμμά η λέξη τους... που λέει βουλευτής, όλοι είναι, είναι βολεμένοι στη Βουλή, ας πούμε, έτσι. Έχουν βολευτεί. Γι' αυτό λέγονται βουλευτές. Πώς το πες αυτό, για ξαναπες το, μου άρεσε. Γι' αυτό λέγονται βουλευτές, γιατί βολεύονται, λέω. Μάλιστα, μάλιστα. Την αγάπη μου, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μου αρέσει να ακούω, γιατί το ακούω και από, όχι από τον απλό λαό που εγώ τον σέβομαι και τον αγαπάω και αγωνίζομαι, από πιο έτσι, από βουλευτές, από όλα τα κόμματα, παίρνουν ένα στοιχείο από μία χώρα και ένα στοιχείο από την άλλη τη χώρα. Και συγκρίνουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές, το έχω πει χιλιάδες φορές. Επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα εκεί, μα. Γιατί δεν λέτε και τα άλλα τα θετικά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο κατώτερος μισθός είναι αυτό, ότι υπάρχουν αυτές τις παροχές. Γιατί? Γιατί αυτό είναι ένα λογοπαίχνιο που κάνουμε. Το έχω πει όσο πιο απλά μπορώ. Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4. Το 5 όμως είναι πολύ μικρότερο από το 10 που αξίζει στον Έλληνα. Το 10 το αξίζει. Το 10 το αξίζει. Το 10 το αξίζει. Είναι και σε μερικές χώρες που τους σκοτώνουν. Τι έχουμε τώρα, ότι τι. Το καλύτερο θα συγκριμώ, το χειρότερο. Στο τέλος θα φτάσουμε να πούμε ότι οι ανεμβολιαστοί φταίνε και για το σύστημα υγείας. Φταίνε και για την εφορία, φταίνε για όλα. Είναι άνθρωποι που για κάποιο λόγο δεν έχουν πιστεί. Δεν θέλουν να το κάνουν. Θα πρέπει το κράτος με σοβαρούς εκπροσώπους να πάει σπίτι-σπίτι στον καθέναν και να του πει: εδώ, αδελφέ μου. Αυτό είναι η γνώμη δική μου. Αυτό πρέπει να κάνει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Μπάμπης, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Μπάμπη. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Σας εύχομαι. Τώρα, τι να σχολιάσω, τον προηγούμενο, τον προπροηγούμενο αυτόν τώρα ή τον άλλον που βρίζει τους ανεμβολίαστους. Ο άνθρωπος λέει, ο άλλος ότι στην Ελβετία τα νοσηλεία τα πληρώνουν, τα κάνουν στην Ελβετία, να το πει του κυρίου, είναι όλα ιδιωτικά. Και πυρετό να έχεις, πληρώνεις, κύριε. Αν δεν ξέρει ο κύριος που πήρε τηλέφωνο. Και στο Τζιμπουτί δουλεύω για ένα σάντουιτς, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα εγώ τα ξέρω, άνθρωπος αυτός, ό,τι του λένε, λέει, ξέρετε τι έχω καταλάβει. Κάποιοι άνθρωποι από το εμβόλιο, μάλλον, το μυαλό έχει. Όχι, όχι, εντάξει, σταμάτα τώρα κι εσύ. Σταμάτα. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, 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 τους βρίζω. Ξέρετε γιατί. Συμφωνούν με κάποιον κύριο που λέγεται Κατραμπέλος, όπως λέγεται, ένας γιατρός. Μάλιστα. Και λέει ότι εγώ, αν νοσήσω και είμαι, λέει, ανεμβολίαστος, να πάω, λέει, στο πάρκινγκ, λέει, του νοσοκομείου. Μάλιστα. Όταν βρέχει, λέει, να έχει μια σακούλα από πάνω μου και να. Κύριε Χαλικιώτη, συγγνώμη τώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πού ζούμε. Ναι. Παρόλο που τα ακούω αυτά, κοιτάξτε τι ωραία που μιλάω. Ούτε βρίζω κάποιον, ούτε τίποτα. Ναι. Τι ακούω. Τι ακούω. Ακούμε διάφορα τώρα εδώ. Ακούμε τι, διάφορα. Μα, τι πράγματα είναι αυτά. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί τώρα εμένα ή τον καθένα ανεμβολίαστο να εμβολιαστούμε. Ίσως έστω μόνο που τον ακούς. Λες, όχι ρε φίλε, αυτός δεν είναι γιατρός. Αυτός είναι κάτι άλλο να πούμε. Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα. Ο πατέρας μου πνευματικός. Ο πνευματικός μου πατέρας που το συμβουλεύω με λέει. Κάτσε να το πω καλά, γιατί πάντα το ρωτώ. Ότι ο ήλιος βγάζει το σακάκι. Ο ήλιος το βγάζει, δεν το βγάζει ο αέρας. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Σωστό αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Αλλά εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Και οι Έλληνες, συγγνώμη που σε διακόπτω, και οι Έλληνες από την απειλή, τη μαγιά, το κάντε κάτι, κάντε τώρα, δεν τα καταλαβαίνει. Ναι. Παιδί μου, να σας πω κάτι, κύριε. Ένα λεπτό να πω κάτι. Υπάρχει κάποια κυρία που λέγεται Λινού. Ναι. Είναι, λέει, λοιμοξιολόγος η κυρία. Να σας πω, εγώ δεν τους άκουγα, δεν με ενδιαφέραν αυτοί. Mm. Αν θα το κάνω ή όχι, άκουσα 5 πράγματα, εγώ θα αποφασίσω. Όμως, άκουσα μια κυρία που λέγεται Λινού. Mm-hmm. Και είπε ότι στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη. Μάλιστα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Λέει,
Κακώς να διαχωρίζουμε, όπως λέτε και εσείς κύριε Χαλικιώτη, κακώς διαχωρίζουμε τους ανθρώπους εδώ, τους πολίτες της Ελλάδος, σε εμβολιασμένους και μη. Αφού όλοι κολλάνε και το λέει μια λοιμοξιολόγος. Και όλοι νοσούν και μεταδίδουν, σωστό. Ναι, μα δεν μου το λέτε εσείς, μου το λέει μια λοιμοξιολόγος. Δηλαδή, δεν το λέτε εσείς και λέω, άντε μωρέ. Τώρα Χαλικιώτης το λέει, τώρα τι ξέρει εκείνος. Σωστό. Μα μου το λέει μια γυναίκα που είναι λοιμοξιολόγος και λέει. Έγκριτη. Πρέπει να πάρθουν μέτρα. Πρέπει να βάλουν όλοι μάσκες. Πρέπει να κάνουν όλοι rapid test. Πάμε μια βόλια το πρωί στα λεωφορεία να δούμε τι γίνεται και τα λέμε μετά πάλι. Χάμος. Εγώ για να πάω στη δουλειά μου, Φερρυππίν, που είμαι ανεμβολίαστος, κάνω δύο τεστ. Και στη δουλειά μου υπάρχουν εμβολιασμένοι. Που χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι. Πέρα βρέχει. Μπορεί να μην το ξέρουν έτσι, μπορεί να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν το κάνουν επίτηδες. Πώς να μην ξέρουν, στην Ελλάδα ζούμε. Πώς δεν ξέρουν. Άμα δεν ελέγχεται, φίλε μου. Άμα δεν ελέγχεται. Πάντα πρέπει να ξέρει. Άκουσε με λίγο. Πάντως, εγώ να σας πω κάτι, κύριε Χαλικιώτη. Ναι. Εγώ σας ακούω και μ' αρέσει ο λόγος σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ να σας πω κάτι. Πιο πολύ θα με πείσατε εσείς, αν ήμουν Φερρυππίν εμβολιασμός ή ανεμβολίαστος, παρά ο κύριος Κατραμπέλος, όπως το λέγανε αυτόν, αν υπάρχουν σήμερα και χτύπαγα το κεφάλι μου και έλεγα τι λέει ο άνθρωπος. Να είστε καλά. Εντάξει. Γιατρός είναι, ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι παντελώς άσχετος με αυτό. Σεβόμαστε και αγαπάμε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Θα πρέπει να βγαίνουν και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή να βγουν αυτοί που έχουν την υποστηρικτική γραμμή για κάποιους να μην κάνουν το εμβόλιο. Και να βγουν και από την άλλη να δείξουμε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να μην κάνουν το εμβόλιο και να χάσουν τη ζωή τους, αλλά να δείξουμε και τις παρενέργειες. Έτσι ο Έλληνας πιστεύω θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα αποφασίσει. Μην χωρίζουμε τους Έλληνες σε κατηγορίες. Οι εποχές είναι δύσκολες. Ο Τούρκος απέναντι παραμονεύει. Όλοι μαζί ενωμένοι. Όλοι μαζί ενωμένοι. Θα το λύσουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι. Όλα τα κόμματα να κάτσουν κάτω και να βρουν το καλύτερο για τους Έλληνες. Αυτή είναι η πρότασή μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε την οικονομία. Πάμε. Επιστρέψαμε το δεύτερο μέρος με τις δικές σας φωνές, με τις δικές σας γραμμές, με το 2-11-18-60-001, με τις αντίθετες απόψεις. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα με ευπρέπεια. Έτσι δεν βρίζουμε ούτε τους εμβολιασμένους ούτε τους ανεμβολίαστους. Λοιπόν, θέλω όλες τις απόψεις, αλλά θέλω και μια υποστηρικτική γραμμή. Δεν θέλω δηλαδή την άποψη, εμένα δεν μου αρέσει το εμβόλιο, παραδείγματος χάρη, γιατί έτσι. Να έχουμε δηλαδή μια βάση. Η γραμμή δική μου είναι, την προσωπική μου άποψη εκφράζω, δεν περισσεύει κανένας. Κανένας όμως, έτσι. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μαλώσουν οι εμβολιασμένοι στον εμβολία σου. Εκεί θα είναι επιτυχία. Άμα το κάνουμε και αυτό, θα είμαστε μπράβο, πολύ μάγκες. Πάμε. Ο επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης από Κορυδαλό. Ναι, γεια σας κύριε Γαβρίλο. Γεια σας. Είμαι κάτοικος του Κορυδαλού. Mm-hmm. Και πηγαίνω τα βράδια με πιτσιρίκια στο. Στην ωραία πλατεία που έχουμε φτιάξει με δύο παιδικές χαρές. Δηλαδή Ελευθερίας. Στην πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Και παρατηρώ το εξής. Εκεί πάνε τα πιτσιρίκια. Εκεί πάμε τα πιτσιρίκια για να παίξουν. Μάλιστα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα Ρωμά και γύφτη 15 χρονών και 14 και 16. Mm-hmm. Καμιά εικοσαριά και αρχίζουν και παίζουν με τις κούνιες. Και δεν αφήνουν τα πιτσιρίκια, δηλαδή βρίζουν μεταξύ τους, μάλλον έρχονται από την Αγία Βαρβάρα εκδρομή στην ωραία επιτέλους πλατεία της Αγίας, πλατεία Ελευθερίας ας πούμε. Mm-hmm. Και μπαίνουν μέσα εκεί που θα έπρεπε να μπαίνουν μόνο οι γονείς με τα παιδάκια. Μισό λεπτό, σύμφωνα με το όριο ηλικίας μπορούν να μπουν τα παιδιά αυτά μέσα. Ορίστε, μα λέμε για 17 χρονών, 17 και 18 Ρωμά και γύφτη. Εντάξει, ανεξάρτητα από το τι είναι, μπορείτε να ενημερώσετε όμως εσείς τον Δήμαρχο. Ναι, αυτοί όμως είναι χωρίς μάσκα, βρίζουν, κάνουν φασαρίες. Εγώ έχω απέτυχε από το πολύ καλό παιδί το Δήμαρχο που έχουμε να προστατεύσει, να μην μπαίνουν τέτοιοι. Δεν είναι εκεί, δεν είναι για αυτές τις ηλικίες, ας πούμε. Ωραία. Εμείς είναι για τα πιτσιρίκια. Αν έχετε πρόσβαση στο Νίκο. Αν είσαστε φίλοι, πείτε του κάτι. Εντάξει, να προστατεύσει τις παιδικές χαρές
και στην πλατεία. Και στην θα το πω, θα το πω. Μόλις τελειώσει την εκπομπή, θα το πάρω. Εννοείται το Δήμαρχο, για να μην το λέμε ανοιχτά να τα λέμε εδώ. Το Δήμαρχο, ναι, ναι, που είναι εξαιρετικό παιδί ο Δήμαρχος μας. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί να τα ξέρει κιόλα. Αυτές τις τέτοιες λεπτομέρειες νομίζω δεν είναι για τον Δήμαρχο. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Τίποτα, να είστε καλά. Καλό είναι ο Δήμαρχος του Κορυδαλλού. Πολύ καλό. Ο κύριος Βασίλης τον Περιστέρη, θα τον ενημερώσω εγώ τον Δήμαρχο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σου Καραβίλη. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να χαίρεστε την οικογένεια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να πω δύο κουβέντες χωρίς να κλέψω από το χρόνο σας. Όσον αφορά τα εμβόλια. Mm-hmm. Εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα. Το πρόβλημά μου είναι με τα μάτια μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Όποιον γιατρό έχω ρωτήσει, αν μπορέσω να κάνω το εμβόλιο με το πρόβλημα που έχω με τα μάτια μου. Μάλιστα. Ο μεν μου κουνάει τους ώμους του, ο άλλος χαμηλώνει τα μάτια. Δεν έχει βγει κάποιος, εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάποιον υπεύθυνο να μου πει αν θα μπορέσω να κάνω αυτό το εμβόλιο. Αυτό γιατί το λέω. Ίσως δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν είμαι ούτε αντιεμβολιαστής, ούτε πώς τα λένε. Ναι. Είμαι ένας απλός πολίτης που έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν έχω βρει έναν τρόπο κάποιον να μου πει το πρόβλημα, γιατί το έχω χρόνια αυτό το πρόβλημα. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Δεν θέλετε να πάρετε την κυρία Νεμουδρά, δεν ξέρω αν είναι η ειδικότητά της, να μήπως σας προτείνει κάποιον. Πάρε την κυρία Νεμουδρά ένα τηλέφωνο που είναι γιατρός, έγκριτος. Την κυρία Βαρβάρα Νεμουδουρά, παρακαλώ να πάρει τηλέφωνο. Βεβαίως. Και ίσως εκείνης... Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά. Απλά να μην, γιατί στεναχωριέμαι όταν μιλάω με τον διπλανό μου και μου λέει: «Ω, είσαι, δεν θες να κάνεις το εμβόλιο και δεν θες το ένα καλά, και δεν θες το άλλο». Δεν ξέρει ο καθένας τις ιδιωτεριότητες που έχει. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Και χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Υγεία για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κυριακή από Κερατσίνη. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Στην ταινία Καλάβρητα 1943 ναι. Αναφέρεται κάποιος καλός Αυστριακός Ναζί που έσπασε λέει τις αλυσίδες της πόρτας του σχολείου για να βγουν τα γυναικόπαιδα. Mm-hmm. Εγώ έχω μία απορία. Με τι τις έσπασε τις αλυσίδες? Με σιδηροπρίωνο ή με οξυγόνο? Αυτά ο κύριος σκηνοθέτης να τα πει στον Κλείδωνα, γιατί ούτε κουτόχορτο τρώμε, ούτε βλήτα τρώμε. Εγώ έχω καταλάβει ότι η ιστορία του έθνους μου, της πατρίδας μου, παραχαράσεται βάναυσα. Και καλά θα κάνει η ΕΡΤ τα χρήματα που εισπράττει από τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη να μην τα πετάει στα σκουπίδια, γιατί είναι ηλίου φανερότερο ότι γίνεται προπαγάνδα κατά της Ελλάδος. Θέλουν να εξαφανίσουν τους Έλληνες από το χάρτη παγκοσμίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπατε. Τα είπατε όλα. Σε δύο λεπτά τα είπατε όλα. Δεν έχω να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Η κυρία Ελισάβετ από Αθήνα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά κιόλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσύ να χαίρεις την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Αναδρομικά δεν πήρα, γιατί λόγω του... έκαναν τη διαλογή αυτή, πώς λέγεται. Με την προσωπική διαφορά εννοείται. Ακριβώς, με την προσωπική διαφορά. Με το τέχνασμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δεν θα πάρουμε κανένα δώρο. Έχω ακούσει ότι μπορεί να πάρουμε κανένα δώρο. Έρχονται οι γιορτές. Θέματα υγείας έχουμε. Μας κοροϊδεύουν. Θα περιμένουμε να δούμε. Είναι η απάντηση. Μας κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, τι είμαστε? Λαός. Απλώς λέω, ας μου δώσει ένα σε μένα, ναι. Τη σύνταξη του για ένα μήνα, δεν θέλω για πολύ. Και σπάρει τη δική μου. Να δούμε θα περάσει. Λυπάμαι, έχετε δίκιο. Θα περάσει, όχι βέβαια. Ας μου δώσει για δύο μήνες, για ένα μήνα τη σύνταξη του κάποιου. Να τρυπώ
να ντρέπονται λιγάκι, να ντρέπονται. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, να είστε καλά. Η κυρία Δήμητρη από τα Καλύβια. Βοήθαμε φτωχέ να μη σου μοιάσω, είναι η απάντηση. Παρακαλώ. Έτσι είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω μία ερώτηση έτσι λίγο. Πάμε. Μισό λεπτό. Πώς το λένε, η λευκή φυλή μόνο τον πιάνει το κορονοϊός. Τους μελαχρινούς, τους έγχρωμους, δεν τους πιάνει. Όχι, είναι λόγω ήλιου. Είναι ο ήλιος. Προστατεύει, ναι. Εγώ αυτή την απορία έχω. Μόνο εμάς κυνηγάνε τους. Μόνο και οι μελαχρινοί, όχι. Εδώ τώρα έχουν βγει που παρακολουθούν σε κάποια κανάλια. Λέει κακώς έγινε παρέλαση και κακώς γιορτάσαμε τον Άγιο Δημήτρη. Κακώς. Είδες. Κακώς. Δεν κυνηγάνε την πατρίδα. Κάτι άλλες όμως συναυλίες που γίνανε συγκεντρώσεις. Αυτή η κούκλα Μάλτα, Μάλ, πώς λέγεται, δεν ξέρω και πώς λέγεται. Ακεί, ναι, καλώς. Ναι. Καλώς. Καλώς. Τι να πω. Είναι, λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι πιο βαθύ. Πιο βαθύ. Εδώ μου πήρε ένας φίλος από το Πέραμα και μου λέει: ρε Γαβρίλο, παίρνω 2-3 εκατοσταρικάκια. Πώς θα τη βγάλω. Α. Κάποιοι άλλοι μου λέει: παίρνουν κάτι 500. Εγώ παίρνω 4. Και έχω κάνει 3 παλικάρια. Να τα χαίρεστε και να καμαρώσετε όπως μπορείτε. Δυστυχώς ο Έλληνας είναι στο σημείο και βαράμε βέλα και τάκ, 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 μέχρι να του πάει στο κεφάλι να τελειώσει ο Έλληνας. Αντέχει όμως ο Έλληνας και είπαμε, ρε, και τα πυρηνικά δεν μετράνε και τα όπλα δεν μετράνε και τα αραφάλ δεν μετράνε. Ο Έλληνας έχει ένα υπερόπλο, την Παναγία. Θα τον προστατεύσει. Αλλά μην τα αφήνουμε κιόλας στην Παναγία, να κάνουμε κι εμείς κάτι. Να κάνουμε κι εμείς κάτι. Ρωτάω τώρα εγώ. Κάνω μία ερώτηση και θέλω πόσο έχει, 5-6 λεπτά. Οι Έλληνες αγαπάνε την Ελλάδα. Ερώτηση. Όλοι. Τι θέλουμε την Ελλάδα να την παραδώσουμε να, τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ορθόδοξη και ελεύθερη. Πώς τη θέλουμε όταν πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες και γεννάμε λιγότερους. Σε 30, 40, 50 χρόνια θα έρθουν περπατώντας. Περπατώντας! Ξυπνήστε! Περπατώντας! Ποιο πόλεμο και ιστορία, τι πόλεμος. Δεν χρειάζεται πόλεμο, δεν το κάνουμε τον πόλεμο. Περπατώντας! Γεννιούνται λιγότεροι Έλληνες και πεθαίνουν περισσότερο. Τι άλλο θέλετε. Είναι θέμα χρόνου. Πάμε, παρακαλώ, ο επόμενος φίλος. Ο κύριος Θεόδωρος από Αθήνα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Είστε δημοσιογράφος. Όχι. Ωστότε, πώς γίνεται και λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Πέστε μου την άποψή σας εσείς. Δεν είναι σωστά αυτά που λέτε. Ωραία, πέστε μου το σωστό εσείς. Το σωστό είναι αυτό που λέτε να είναι... Ναι. Να είναι. Ναι. Ορθόδοξο που λένε. Γιατί εσείς μιλάτε όλη την ώρα για θρησκεία. Ναι. Μιλάτε όλη την ώρα για μετέωρα. Μιλάτε όλη την ώρα για, ναι, για τα εμβόλια. Ναι. Μιλάτε ρε κύριε. Να μην μιλάω. Όσο γράφος είστε ούτε τίποτα. Ωραία, γιατί να μιλάμε. Πέστε μου εσείς γιατί να μιλάμε. Να παίρνετε λεφτά. Ναι. Από, ναι, αυτούς, ναι, που χρωστάνε στην τράπεζα. Α, μπράβο. Ωραία. Να παίρνουμε λεφτά από αυτούς που χρωστάνε στην τράπεζα. Εντάξει. Ωραία. Εσείς τι θέλετε άλλο να συζητήσουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να, ναι, σου πω. Ναι. Τι να σου πω εγώ, κύριε μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις. Άρα μας είπε ο φίλος μας ότι για να μπορεί να σχολιάσει κάτι πρέπει να είσαι μόνο δημοσιογράφος. Να ενημερώσω λοιπόν και το φίλο ότι έχω τελειώσει και τη σχολή δημοσιογραφίας. Να το ενημερώσω και αυτό. Ωραία. Αν δεν μας αρέσουν αυτά που ακούμε και θίγονται συμφέροντα, το καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε. Εγώ θα τα λέω και θα υπερασπίζομαι και τη θρησκεία, θα υπερασπίζομαι και την πατρίδα, θα υπερασπίζομαι. Αυτούς θα υπερασπίζομαι. Σε εσάς, παιδιά, που μπορεί να μην σας αρέσει, τι να κάνουμε. Εγώ αυτά υπερασπίζομαι. Πάμε. Επόμενος φίλος. Ο κύριος Άνθιμος, παρακαλώ.
Καλησπέρα, με ακούτε? Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Πρώτη φορά σας βλέπω, είστε. Έχω πάρει και άλλες φορές την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι. Σε σχέση με τα εμβόλια, αλλά όχι για τα εμβόλια καθαρά σαν ουσίες. Ναι. Το πρόβλημα, γιατί σας βλέπω, είστε και λίγο θρήσκος και καλά κάνετε. Λοιπόν, και το πρόβλημα με αυτή την ιστορία, εγώ το εντοπίζω στην κωδικοποίηση. Στην και εμβόλιο που κάνουμε. Δεν άκουσα, συγγνώμη, δεν σας άκουσα τη λέξη, να λέτε παρακαλώ. Στην κωδικοποίηση με το QR code. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αυτό το τετραγωνάκι. Κατάλαβα, το περίεργο. Κατάλαβα. Μάλιστα. Αυτό αντιστοιχεί με barcode. Mm-hmm. Και για όσους χλεβάζουν κάποια πράγματα, εγώ που παιδί είμαι ερευνητής, δεν είμαι τυχαίος. Μάλιστα. Και με 30 χρόνια ερευνητής αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει και εξάρια. Αλλά και τριάρια να έχει δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πάει αλλού η ιστορία αυτή. Mm-hmm. Η κωδικοποίηση του προσώπου του ανθρώπου, του προσώπου πλέον, όπως ήταν ο ΆΜΚΑ, είναι κάτι πολύ κακό που θα μας πάρει και θα μας σηκώσει αργότερα. Και δεν θα μιλάμε για θρησκεία, όχι για πατρίδα, ούτε για τίποτα. Μάλιστα. Είναι γραμμένα αυτά. Ευτυχώς δεν είναι για τη γενιά μας. Αλλά πάμε γυρεύοντας. Είτε λοιπόν κάποιος κάνει εμβόλιο, είτε έχει νόσηση, πάλι στο σύστημα του δίνει το QR code και το πιστοποιητικό. Είτε κάνετε rapid, είτε κάνετε το άλλο το PCR, εκτός από το self το οποίο δεν μετριέται, μπαίνει στο σύστημα και σας δίνει ένα QR code. Όχι του προσώπου σας ακόμα, αλλά έπεται και η κάρτα του πολίτη, του πιερακάκι του χρόνου, που θα έχει αυτό. Επομένως, ο κόσμος εξοικειώνεται με αυτό, ότι χωρίς αυτό δεν ζει. Καλά, πώς αισθάνεστε, βρε παλικάρια μου, πώς, ρε συνέλληνες, πατριώτες, όταν περνάτε κάπου και σας σκανάρουνε σαν να είσαστε κοκακόλα? Δεν βλέπετε ότι σε λίγο θα μπαίνετε στην εκκλησία και θα σας σκανάρουνε? Δεν καταλαβαίνω, αυτοί οι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, παπάδες, σφρώχνουν τον κόσμο να εμβολιαστεί, καλός να εμβολιαστεί, να σωθεί. Το βάζουμε σε εισαγωγικά αυτό. Το QR code που ακολουθεί από πίσω, σαν το δαίμονα, δεν το βλέπετε? Αυτή είναι η εκκλησία. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτά τους μάθανε στις θεολογικές σχολές. Πριν 30 χρόνια είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος με τον ΕΚΑΜ, αν θυμόσαστε. Mm-hmm. Αν θυμόσαστε. Ναι, μετά ναι. Ήταν ο ΆΜΚΑ, καλό ΆΜΚΑ πέρασε μια νύχτη, χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα έρχεται αυτό. Σε 5 χρόνια θα έρθει το στράκι μας στο μέτωπο, δηλαδή τι θα γίνει, τσιπάκια να μας βάλουνε? Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, όχι μόνο για τους χριστιανούς, για όλο τον κόσμο. Θα γίνεται κοκακόλα, θα γίνεται κουτάκια στο μάρκετ και δεν θα σας υπολογίζουνε. Μάλιστα. Εγώ εκεί πίστευα το πρόβλημα. Και ύστερα τα εμβόλια, εντάξει, σαν ουσίες, εντάξει, καλές, κακές, που για μένα, εντάξει, αρνητική άποψη έχω, αλλά τέλος πάντων, αυτή η κωδικοποίηση του προσώπου είναι κίνδυνος θάνατος. Αυτό εφιστώ την προσοχή. Μάλιστα. Προσέξτε, γιατί χωρίς QR code δεν θα μπορείτε να βγείτε ούτε από την τουαλέτα του σπιτιού σας σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Χρήστος από Αχαρνές. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Χρήστο, εσείς. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριος Γαβρίλος. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρίλο. Καλησπέρα σας. Εκ του προηγμένου θα ήθελα να αναφερθώ στο το εξής. Χαμηλώστε λίγο. Ακούω κατά φόρον. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Χαμηλώστε τελείως την τηλεόρασή σας, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ναι, έχω χαμηλώσει ήδη. Ωραία, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Εσείς, δεν την έχω χαμηλώσει, κύριε μου. Ωραία, ήθελα, πάμε. Εσείς σας ήθελα να πω το εξής. Ναι, ναι. Ακούω κατά κόρον ότι για τους εμβολιασμούς, για τους εμβολιαζόμενους. Μάλιστα. Και για τους μη. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς, γιατί κάποιος κύριος αναφερότανε και λέτε ότι όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Mm-hmm. Όχι, κύριε Γαβρίλου, δεν έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ τι γίνεται στην Αμερική ή τι γίνεται στην Ελβετία, που παίρνουν 10 και 12 χιλιάδες. Ωραία. Λοιπόν, εγώ μιλάω εντάξει για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα. Ποια είναι η άποψη? Ο κάθε κουλτουριάρης, όλοι να πέρα αυτοί, τέλος πάντων, είναι 45% ανεμβολίαστοι. Λοιπόν, όλοι έχουν γνώσεις, όλοι έχουν επιστημονικές γνώσεις, μη δεν έχουν. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Όταν όμως έχουν πάρει τον ιό τώρα, του COVID που λέμε, τρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Για ποιο λόγο, κύριε, εντάξει, τη δική σας πρωτοβουλία, αν θέλετε έτσι, λοιπόν, να πηγαίνετε στα δημόσια αφού φτάσετε στο αμήν, με τη δική σας, λέω και πάλι, πρωτοβουλία,
πάτε στα δημόσια νοσοκομεία. Για ποιον λόγο? Αφού έχετε τέτοιους είδους δυνατότητες και γνώσεις, πηγαίνετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ωραία. Να νοσηλευτείτε. Ωραία. Για ποιον λόγο τρέχετε να μπρα τότε? Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε και αυτή η άποψη. Η προσωπική μου άποψη, αν αναφέρεστε σε μένα, είναι ότι είτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Είτε είναι εμβολιασμένος αυτός, είτε δεν εμβολιαστός, είναι το κράτος υποχρεωμένο να του παρέχει νοσηλεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπως και κάποιος που καπνίζει και δεν καπνίζει, δηλαδή αυτός που καπνίζει έχει λιγότερες πιθανότητες, μάλλον δεν θα πρέπει να πηγαίνει στον πνευμολόγο, γιατί το ξέρει, το τσιγάρο είναι θάνατος. Άρα αυτός δεν πρέπει να πάει ποτέ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να ζητήσει τη βοήθεια ενός πνευμολόγου. Η άποψή μου είναι διαφορετική. Αλλά ακούω και τις άλλες απόψεις. Ακούω και τις άλλες απόψεις. Και επαναλαμβάνω και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι σωστό να συνεχιστεί, να διαχωρίζουμε τους Έλληνες. Αυτό μου θυμίζει λίγο με τα δάνεια που μου πέρανε κάποιοι και μου λέγανε: γιατί υποστηρίζει, μου λέει, αυτούς που δεν πληρώνουν. Εγώ δεν υποστηρίζω αυτούς που δεν πληρώνουν και έχουν εκατομμύρια στις τράπεζες. Υποστηρίζω αυτούς που δεν πληρώνουν γιατί δεν μπορούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Όταν ένας έχει πάρει ένα δάνειο και έχασε τη ζωή του και έγινε ανάπηρος και από εκεί παίρνει 1.500 που παίρνει ένα 500, τι να πληρώσει αυτός? Όταν ο άλλος έχασε τη δουλειά του χωρίς να φταίει αυτός, τι να πληρώσει αυτός? Όταν η άλλη είναι χείρα και έχασε τον άντρα της και έχει δύο ορφανά, τι να πληρώσει αυτός? Και εκεί τι λέω πάλι? Λέω να πάμε σε μια λογική. Να πάμε σε μια λογική και τι να πούμε? Ωραία, να βρούμε τη μέση λύση. Δεν παθαίνουν και τίποτα και οι τράπεζες, μην τρελαθούμε τώρα. 7 φορές θα έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ψάχνανε 85 δις, πουλήσανε το 50% στο 10% και δεν καταστραφήκανε. Εντάξει, δεν είμαστε και ηλίθιοι. Και εμείς ποτέ δεν έχουμε βγει να είπαμε να μην πληρώσουν οι δανειολήπτες. Να πληρώσουν κάτι πιο λίγο. Κάτι πιο λίγο. Είχαμε ένα νόμο, τον νόμο Κατσέλη, που διαλύθηκε αυτός ο νόμος. Λυσάξανε άπαντες να το διαλύσουν. Ήταν ο μόνος νόμος που προστάτευε πραγματικά την πρώτη κατοικία. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Η κυρία Γεωργία από Νέα Ιωνία, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα. Και χρόνια σας πολλά και υγεία. Να είστε καλά. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σωστά όπως την κάνετε. Κι ας τον καθένα να παραμυθιάζει. Εντάξει. Αυτοί είναι που κάνουν τη ζημιά. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες φωνές σαν και εσάς και φωνάζουν και λένε την αλήθεια. Αφού μας πονάει όλο τον κόσμο δηλαδή να πάμε να εμβολιαστούμε και φωνάζουν. Τις τιμές τις βλέπει, την ανεργία τη βλέπει. Έχει αφήσει την νεολαία όλη άνεργη. Αυτά να δει, όχι μας σκέφτεται. Από πού και ως πού μας σκέφτεται, τι έχει κάνει? Το παιδί του δουλεύει σε μια εταιρεία CBC, πώς λέγεται, παίρνει 20.000 το μήνα, που δεν τα βγάζουν ούτε ένα ζευγάρι το χρόνο. Εκεί που αγοράζονται οι εταιρείες μασούτης, αν το γνωρίζετε. Βγαίνει ο κύριος στο τάδε κανάλι τα συστημικά, γιατί τα έχουν πάρει, αφού σκέφτονται τον κόσμο, γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά του κόσμου, λεφτά είναι αυτά του Έλληνα φορολογούμενου. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Τι είναι αυτή η τρομοκρατία, έχει καταμοιράσει τον κόσμο, πού τους πάει, τι θα τους κάνει. Μάλιστα. Και ακόμα και οι παπάδες, ποια θρησκεία, τη διαλύσαν και τη θρησκεία κιόλα. Ένας ήταν που μιλάει για τη θρησκεία, αλλά τον βγάλαν από τη μέση. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και άλλες φωνές. Όπως και εσείς καλή ώρα και μιλάτε. Μπας και σωθεί αυτή η κατάσταση. Να είστε καλά. Σκέφτονται το λαό. Κάψαν τα πάντα, κλείσαν τα πάντα, διαλύσαν τα πάντα. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος, πού θα πάει, τι θα κάνει? Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Δέχομαι όλες τις απόψεις και αυτές που δεν συμφωνούν καθόλου μαζί μου. Εγώ θα συναχωρέσω αυτούς που δεν συμφωνούν μαζί μου, όχι γιατί δεν συμφωνούν, γιατί εγώ θα συνεχίζω να υπερασπίζομαι τις ιδέες μου έτσι με ένα επιχείρημα που έχω εγώ, με μια σκέψη. Πάντα όμως, πάντα θα είμαι με τους αδύναμους. Πάντα. Πάντα. Αυτούς που υποστηρίζω εγώ, τουλάχιστον κοινωνικά, σε πολιτική βάση να το βάλετε, μιλώ για τους αδύναμους. Να μου πεις, δεν έχεις πελάτες που έχουν μεγάλα δάνεια. Ναι. Αλλά εγώ ζητώ από το κράτος να έρθει να φέρει προγράμματα που οι αδύναμοι να μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορεί να επιβιώσει μια γυναίκα τώρα με 300 ευρωτική σύνταξη. Μην τρελάθουμε τώρα. Να δώσουν σε όλους τους συνταξιούχους κάτι και να πάει η προσωπική διαφορά λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω. Τώρα όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ξένες χώρες, να τα παίρνουμε όλα, να τα βάζουμε ζυγαρία και τα ίδια. Να είναι τα ίδια. Όχι να παίρνουμε το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι καλό για τον Έλληνα το ξεχνάμε. Να είναι η ίδια
οριζόντια η κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Εγώ δέχομαι και τις αντίθετες απόψεις. Εμείς πρώτο ο Θεός θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ στο Μπορείς να το σώσεις. Πάνω απ' όλα ενωμένοι Έλληνες. Ενωμένοι Έλληνες. Με τις διαφορετικότητες μας, με τις αντίθετες απόψεις, αλλά ενωμένοι. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.